τα ψέματα τα οποία σήμερα μέσω δημοσιευμάτων είδα το φως της επικαιρότητας, της κυρίας Ζεμπιλιάδο εννοώ, δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Αναφέρομαι πρώτα στο ότι οι επιταγές υπογράφονται, λέει, από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, από τον αντιπεριφερειάρχη οικονομικών από εμένα και από τον περιφερειάρχη. Θα πρέπει να γνωρίζει η κυρία Ζεμπιλιάδου ότι οι επιταγές κάτω από 3.000 ευρώ υπογράφονται μόνο από τον περιφερειάρχη, από 3.000 και πάνω μόνο από τον περιφερειάρχη και από τον αντιπεριφερειάρχη οικονομικών τον υποφαινόμενο, καθώς ορίζει ο νόμος. Συνεχίζοντας, θεωρώ ότι η κυρία Ζεμπιλιάδου είναι οικονομικά αναλφάβητη. Δεν ξέρει ούτε τους αριθμούς να διαβάζει. Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών, λέει, αυξήθηκαν, το διαβάζω επιλέξει, κατά 63% και πλησίασαν το ποσό των 15.686.000 ευρώ. Να σας πληροφορήσω ότι οι δαπάνες αυτές, ο προϋπολογισμός ανέφερε 13,5 εκατομμύρια, κάναμε περικοπή, το κατεβάσαμε στα 11 εκατομμύρια και αφορούν οφειλές και του 2014 και του 2015 και οι μεταφορείς, ρωτήστε τους όλους, πληρώθηκαν μέχρι τέλος Ιουλίου, μέχρι την τελευταία δεκάρα για πρώτη φορά στα χρονικά. Είχαμε για την περίοδο 14 και 15 και παλές οφειλές, τονίζω, 3-4 εκατομμύρια ήταν παλές οφειλές. Τα στοιχεία θα τα πω μέσα. Επιπλέον, έχουμε κάνει οικονομία στη μεταφορά μαθητών 30%. Ο φετινός προϋπολογισμός είναι 1800. Πού είναι τα 15 εκατομμύρια, τα 686.000 που λέει η κυρία Ζεμπελιάδου? Δεύτερον, σας είπε και ο Περιφερειάρχης, οι δαπάνες νομικών συμβουλών δικηγόρων δεν ξεπέρασαν τις 140.000 ευρώ. Εκτός κι αν η κυρία Ζεμπελιάδου σε αυτές τις δαπάνες, μια και είναι οικονομικά αναλφάβητη και το τονίζω, περιλαμβάνει και τις διεκδικήσεις από τα προηγούμενα χρόνια όλων αυτών που συνεργάζονταν με την πρώην νομαρχία και την περιφερειακή διοίκηση και κέρδισαν στα δικαστήρια άνθρωποι και βέβαια τους πληρώσαμε. Άρα αυτά που λέει είναι απαράδεκτα, δεν ξέρει τι λέει, όφιλε να ζητήσει στοιχεία και να έρθει στον αντιπεριφερειάρχη οικονομικών και να της παρέχω οποιαδήποτε, μα οποιαδήποτε πληροφόρηση με στοιχεία και δεν μπορεί να λέει ότι διατέθηκαν 857.000 ευρώ. Για την καθαριότητα σας πληροφορώ. Η καθαριότητα στοιχίζει 180.000 στην αποκεντρωμένη που έχουμε το κτίριο και στην περιφερειακή ενότητα και γύρω-γύρω σε όλες δεν ξεπερνάν τις 480.000. Πού είναι οι 976.000 ευρώ και οι 857.000 ευρώ? Άρα ψεύδεται, το τονίζω για ακόμη μια φορά, εσυνείδητα και βέβαια μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα απαντήσω. Όπως επίσης, δαπάνες λέει δημοσίευσης εκδόσεων και δημοσίων σχέδιων 976.000. Πού το βρήκε αυτό το νούμερο? Τα ποσά είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση για δημιουργία εντυπώσεων και για να κατηγορήσει την Περιφερειακή Αρχή να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πάρει τις δέωσες απαντήσεις μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.